Βοζνιακόφς που προσπαθεί, συγκλίνει, γλιστράει, πέναλτι δίνει ο Μπεμπέκ. Η Λετωνή από τον Τσάουνα. Σπυρόπουλος, το σούτ, ωραίο, 1-1. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όπως και πριν από δύο χρόνια, όταν βρεθήκαμε να χάνουμε από τη Γεωργία, πάλι το πόδι του Σπυρόπουλου είναι αυτό που φέρνει την ελληνική ομάδα σε ισορροπία. Μπροστά από τον Φορτούνι βγήκε ο Κλάβα. Το σούτ 2-1 από το λάθος που έκανε η άμυνα των Λετωνών. Ο Γκέκας αυτές τις φάσεις δεν τις συγχωρεί. Στο 69. Και αλλάζει πάρα πολύ ωραία. Σπυρόπουλος. Θα ψάξει ξανά το Μήτρογλου, δοκάρει μπαλά. Στο 55, καταπληκτικά ο Σπυρόπουλος γύρισε για το Μήτρογλου. Η κεφαλιά του στη γωνία βρήκε το δοκάρι. Φάση δεν έχει τελειώσει. Να ο Νίνης, να το γκολ, 1-0. Στο 56 η ελληνική ομάδα καταφέρνει με το σωτήρι Νίνη. Νίνης, στα υπάλλο Μήτρογλου. Νίνης Μήτρογλου, πολύ ωραία, 2-0. 1-2, Νίνης Μήτρογλου. Και από τον Μήτρογλου το πλασέ. Δεν του ήταν καλά στρωμένη. Και ο Σαμαράς που κυνηγάει και παίρνει. Και μπαίνει ο Σαμαράς. Εδώ είναι το γκόλ για τελική ομάδα. Κάνε τον Γκέκα. Απίστευτο στο 5ο λεπτό. Θέλει να γυρίσει, το κάνει. Μισίμοβιτς στο σούτ πάνω στη γραμμή. Η ελληνική ομάδα γλιτώνει. Γύρισε ο Τωροσίτης, αν και είχαμε κόντρα, διώχνουν εκεί, αλλά κερδίζει την μπάλα ο Κατσουράνης. Κατσουράνης έξω από την περιοχή. Νέα σέντρα προς τα μέσα, γκολ! Γκολ, γκολάρα! Γκολ για άλλη μια φορά! Για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Ελβικίδης κάνει τη ζημιά στους άλλους και στέλνει εμάς τα λαμβάνια στο γύρισμα του Κατσουράνη. Ο Ελβικίδης από το ύψος της μικρής περιοχής και δεξιά με ένα όπλο πλασέ έστειλε την μπάλα να αναπαθεί. Λοιπόν, η μπάλα περνάει, γκολ από τον Τζέκο. Καρνέζης, το Μισίμοβιτς, πέφτει ο Καρνέζης από κρούι, να διώξει κάποιος, όχι. Όχι, δεν είναι δυνατόν, βγάζει το πέναλτι και η άμυνα κοιμάται στη συνέχεια. Κεφαλιά 3-0, Τζέκο. Η μπάλα βγήκε στο Σαμαρά, πάμε να κάνουμε στο 3-1. Και το κάνει το 3-1 ο Γκέκας. Αυτό μειώσαμε έστω. Ωραία εδώ γυρίζουμε την μπάλα. Κολέμπας. Η σέντρα του είναι καλή. Κεφαλιά γκολ. Καταπληκτικό γκολ. Η ελληνική ομάδα με τον Χριστοδουλόπουλο στο 20 ανοίγει το σκορ. Πάλι Καραγκούνης, Κατσουράνης. Βαλιά του Κατσουράνη στην πλάτη της άμυνας για τον Χριστοδουλόπουλο. Πολύ ωραία γκολ από τον Μήτρογλου στο 72. Μία του τη χάρισε, δύο του τη χάρισε, τρεις του τη χάρισε. Εδώ ο Γέλε μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα και η ελληνική ομάδα ξαναβρίσκεται αγκαλιά με τη Βοσνία στην κορυφή του ομίλου. Όπως φάνηκε στο Λιχτενστάιν, ο Καραγκούνης πάντα σε τέτοια μάτς είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σαμαράς κάθετα, εδώ είναι το γκολ, ναι, 1-0, η ελληνική ομάδα με τον Σαλπικίδη, στο 58, η μπάλα πήγε αργά, βασανιστικά θα έλεγε κανείς, στη γωνία του Κολίνκο, κατέληξε όμως αυτή τη φορά στα δίκτυα. Το μέρος ως γηπεδούχη από τον Ιούνιο του 2011 που είχαμε νικήσει στη Μάλτα, με 3-1. Μιλάμε για τα επίσημα παιχνίδια. Εδώ λάθος γκολ από το γύρισμα του Σκρετέλ. Ένα τεράστιο λάθος του Μάρτινς. Απέναντι σε ποδοσφαιριστές. Εντελώς καραστέχνες. Περισσότερα από όσους παίρνουν σε ελάχιστες καλές ομάδες. Βαλιά πέρασε από όλους γκολ. 1-0 από το Σαλπικίδη. Η μπάλα περνάει στο 7ο λεπτό. Ωραία ενέργεια, πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Κολέμπα. Thank you.
Λοιπόν, Καραγκούνης. Ωραίο, δοκάρι 2-0. Στο 81. Το γκολ από τον αρχηγό. Πάμε στο ήχος από τον Ματσέρου. Ωραία της μπάλας. Σαλπιγκίδης. Μήτρα Βλου. 1-0. Yes. Το 14. Και ο Τσάλλος. Η μπάλα περνάει και δεχόμαστε ένα τζάμπα γκολ στο πίσω δοκάρι από τον Στάνκου. 1-1. Παλιά είναι πολύ ωραία. Με τη μία η μπάλα 2-1. Να το! Αμέσως η απάντηση του Σαλπιγκίδη. Τον άνθρωπο, τον κρίσιμο γκολ με την εθνική ομάδα. Ακόμα ένα. Και τη στιγμή που το χρειαζόμαστε. Σαμαράς. Η μπάλα προς τα πίσω. Το σουτ 3-1. Ναι, η ελληνική ομάδα με τον Κώστα τον Μήτρογλου. Το σουτ του Μήτρογλου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά είναι και ο κόσμος στην εξέδρα. Αυτός ο οποίος έστειλε την μπάλα μαζί με τον Σαμαρά. Σαμαράς, Καραγκούνης, ψάχνει τον Μήτρογλου. Δεν υπάρχει offside, έλα Κώστα, να το γκολ! Πάμε Βραζιλία, να το γκολ, Μήτρογλου. 0-1. Στο 23. Έχει πάρει και τη σημαία ο Μήτρογλου. Εδώ προλάβαμε παραλίγο ένα γκολ το οποίο έρχεται από πουθενά. Πάει να διώξει ο Βασταθόπουλος και η μπάλα πάει στη γωνία του Καρνέζη. Με τον Τωροσίδη μαζί, η μπάλα πρέπει κάτω, ξέρω που έχει. Η μπάλα απομακρύνεται από την ελληνική ομάδα. Και είναι η λήξη. Η ελληνική ομάδα παίρνει την πρόκριση για το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Με το 1-1 απόψε. Δεν έχασε ούτε εδώ στο Βουκουρέστι. Παρότι οι Ρουμάνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν να...